προφίλ αυτών των γυναικών. Όλα μαζί. Να σας πω κάτι. Εντάξει, εγώ τις έχω συναντήσει αυτές τις γυναίκες. Σαφώς δεν είμαι υπέρ ένας άντρας να τις χτυπάει πισόπλατα στο κεφάλι. Άλλο θέμα αυτό. Και δεν είμαι υπέρ αυτού, επειδή ήταν ένστολος και αυτό αμαυρώνει και την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας, που είναι άδικο. Διότι η ελληνική αστυνομία προστατεύει και τη σιωπηρή μειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοια ή και χειρότερη κατάσταση. Ξέρετε πόσες γυναίκες υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα που εγώ βλέπω κάθε μέρα, οι οποίες ήταν καθαρίστριες είτε σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει είτε σε σπίτια, έχουν ακριβώς αυτό το προφίλ και δεν βγαίνουν στον δρόμο αυτή τη στιγμή να φωνάξουν. Έτσι. Ωραία. Όχι, σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Άλλο το ανθρώπινο επίπεδο και άλλο η πολιτική προτεραιότητα. Λοιπόν, η επικοινωνιακή ήττα, να το συζητήσετε αυτό σε λίγο καιρό. Γιατί καμιά φορά, το είπε και η κυβερνητική εκπρόσωπος πριν, χάνεις το δίκιο σου με αυτόν τον τρόπο. Αν θες να βρεθεί μια λύση, κάθεσαι και συζητάς να βρεθεί μια λύση. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Γιατί να λυπόμαστε λιγότερο τους σχολικούς φίλους. Όλοι τους λυπόσαστε σε ανθρώπινο επίπεδο. Ναι, νομίζετε χάνει... ότι θέλουμε λύπηση. Όχι, λέω. Νομίζετε ότι θέλει κανένας λύπηση. Όχι, αυτό που θέλουμε είναι μια. Πάρα πολύ. Το κόμμα το δικό σας και το κόμμα το άλλο που κυβερνούσε τη κυρία Σάλεχ τα έχει κάνει όλα αυτά που έχουμε φτάσει εδώ. Μπορείτε, κύριε. Αυτό λέτε ότι σε ανθρώπινο επίπεδο του λυπόσαστε. Το προσπαθάω. Αν εσείς νομίζετε ότι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική έχουν χάσει την ανθρωπιά μας. Αυτό αφορά την απάντησή σας προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αφορά και το δικό σας το κόμμα. Γιατί και το δικό σας το κόμμα κυβερνούσε τόσα χρόνια. Τι σημαίνει κυβερνούσε τόσα κυβερνούσε χρόνια. Τόσα χρόνια. Είναι, αυτή κύριε, τη στιγμή αυτό που ζούμε. Αυτό που ζούμε είναι αυτό που έχουν κάνει τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν. Τώρα γεννηθήκατε, κυρία Σάλεχ. Αλλά δεν ακούσατε την απάντηση. Θέλετε να συγκρατηθείτε λίγο, γιατί δεν ακούσατε. Εγώ θέλω να συγκρατηθείτε. Είπα ότι δεν κυβερνούσε, κυβερνάει ακόμα. Τι εννοείτε. Αυτό είπα. Θέλετε να αντιδράσετε σε κάτι άλλο. Σωστό. Οπότε λάθος η αντίδρασή σας. Εγώ επειδή κάθε φορά όταν λέμε για τις καθαρίστριες ή για κάποιους από το δημόσιο τομέα, δεν βλέπετε αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Για να ρωτήσω κι εγώ μερικά πραγματάκια. Τι λέτε για τις ομαδικές απολύσεις? Συγγνώμη, τι λέτε για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας? Θα τις πάρετε πίσω και θα τους δώσετε. Τι λέτε για τον ιδιωτικό τομέα, μιλάω. Για τον ιδιωτικό τομέα. Τι λέτε για την περικοπή του μισθού? Για τον ιδιωτικό τομέα μιλάω. Τι λέτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις? Πώς πραγματικά θα βρει ένας άνθρωπος δουλειά? Τι πόνος είναι αυτός για τον ιδιωτικό τομέα? Από ψέματα ότι θα του αποκατοστήσετε όλα αυτά που έχασε χωρίς να μας λέτε. Εντάξει, η απάντηση λοιπόν είναι ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Λαϊκισμός είναι αυτό που κάνετε. Τώρα τι λέτε? Λαϊκισμός είναι αυτό. Εσείς κάνετε τον εξής λαϊκισμό. Όταν συζητάτε για το δημόσιο, το ρίχνετε στο ιδιωτικό. Όταν σας μιλάμε για τον ιδιωτικό. Ναι, εμείς λοιπόν, κύριε Πίτσα, για τον ιδιωτικό τομέα, σας ρωτάω τέσσερα πράγματα. Και μια χαρά θα είναι ο ιδιωτικός τομέας. Πού είναι οι επενδυτές? Θα διώξετε τις επενδύσεις και μια χαρά είναι ο ιδιωτικός τομέας, έτσι. Ξέρετε ότι μια σειρά από τα μέτρα που παίρνετε σαν κυβέρνηση δεν αναφέρονται ούτε καν στο μνημόνιο. Και είναι η συμφωνία σας με πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εδώ, ντόπια, στην Ελλάδα. Πάντως, κύριε Βίτσα, μια και μιλάτε για τον ιδιωτικό τομέα, τώρα να πούμε και για τα δικά σας. Εσείς έχετε δημιουργήσει την προσμονή, την πεποίθηση.